Καλησπέρα σας. 1989. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Είμαστε ένα βήμα ακόμα από την Ευρώπη. Ας δούμε τώρα τι έχουν να μας ευχηθούν οι απλοί άνθρωποι του λαού. Σήμερα στην εκπομπή μας Ευχές της Υπαίθρου θα μας ευχηθεί ο εξυπαίθρου προερχόμενος κύριος Εμμανουήλ Κατατρεγμένος. Τον ακούμε σε απευθείας μετάδοση από το χώρο του αεροδρομίου που και βρίσκεται. Χαίρετε. Ποιος? Εσείς. Γιατί? Ήρθε ο καινούριος χρόνος. Πού το ευχάριστο. Πώς, έφυγε ο παλιός ο χρόνος. Μόνο ο παλιός έφυγε. Τι ποιος δεν έφυγε. Τι εννοείτε. Τι εννοώ. Έφυγε κανένας άλλος. Αυτοί που δεν ήταν να φύγουν έφυγαν. Αυτοί που ήταν να φύγουν έμειναν. Εμείς που ήταν να τους διώξουμε, καθόμαστε και τους κοιτάμε. Ποιους εννοείτε. Ποιους εννοώ. Πώς περάσατε αυτά τα χρόνια. Πολύ ωραία. Περιμέναμε τα επόμενα. Ήρθαν. Γιατί το λέτε έτσι. Πώς να το πω, αφού κάποια στιγμή, ας πούμε, πιστέψαμε ότι μπορεί και να μην έρθουν, αλλά αυτά ήρθαν, ας πούμε. Είστε σοσιαλιστής. Όχι, μισθωτό είμαι, παιδί μου. Δεν έχω να λαβαίνω παλού. Ένα μισθό, αυτό δεν λέω. Ο σοσιαλισμός είναι ιδεολογία. Έλα. Το Πασόκ. Γιατί πήραμε από το ένα στο άλλο. Ένα-ένα, τα παίρνουμε τη σειρά. Το Πασόκ είναι σοσιαλιστικό κόμμα. Από πότε. Από πάντα. Τι είπε, παιδί μου, πάντα. Από το 81. Δεν ήρθε το 81 ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στο χωριό μας ήρθε. Παντού. Πού, στο δικό μου σπίτι, το χωριό, και πού ήμουν εγώ τότε. Αχ, θα είχα πεταχτεί στο καφενείο. Δευτέρα ήταν. Θα ξαναπεράσει, παιδί μου. Γαλατάς είναι, κύριέ μου. Πέστε μου ειλικρινά, όλα αυτά τα χρόνια δεν αλλάξατε. Πώς, κάθε δύο μέρες αλλάζουμε. Και η λούση μου κάθε Σάββατο, εντάξει, τι. Όχι, εννοώ αν αλλάξατε σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος, θα τι σαν άνθρωπος, σαν ζώο, θα αλλάξω. Να αλλάξετε τις οριζόντιες και κάθετες διαθέσεις σας σε σχέση με τη φυσιογνωμία του κινήματος. Παρντών. Τι κάνατε εσείς. Τι, γιατί έπρεπε να κάνω κάτι και δεν το έκανα, ας πούμε. Τι κάνατε για το σοσιαλισμό. Γιατί ο Κουτσόγιωγας τι έκανε. Πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες. Μόνο πρωτοβουλίες πήρε. Γιατί τι άλλο πήρε, τι εννοείτε. Τι εννοώ. Ο κύριος Κουτσόγιωργας είναι. Α, είναι αλήθεια αυτό, ε. Ποιο. Αυτό που λένε ότι είναι απόγονος του Νίστερχου Νταβέλη. Είναι... Όχι, είναι ιστορική ανακρίβεια. Μπα, καμιά ακρίβεια, ξέρεις να μου πεις. Πώς, ιστορική ακρίβεια ήταν και είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πήγε στο ραντεβού με την ιστορία. Με την ιστορία, την πρόσφατη λες έτσι. Με το κορίτσι αυτό το ψηλό, ωραίο κορίτσι και έτσι. Νταρνταν, α πούμε. Άμα σου βλέπεις δύο μαζί, μου θυμίζει το Ζαχαρία στο Θησαυρό. Ο Ζαχαρίας Παπανδρέου μου. Με την ιστορία, κύριε μου. Ναι, ιστορία μου, αμαρτία μου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι λεβέντης. Από μόνος του είμαι εγχείρηση. Από μόνος του. Χωρίς εγχείρηση και πώς τα κατάφερε αυτό. Χωρίς εγχείρηση, εγώ μόνο άλλον ένα λεβέντη ξέρω. Στο χωριό μας αυτός είναι 20 χρονών, ας πούμε. Λεβέντης. Λεβέντης. Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Τι εννοείτε. Τι εννοώ. Δεν τα έχει πάρει ο αρχηγός. Ποιος τα έχει πάρει ο αρχηγός. Ούτε ο Κουτσόγιωργας. Ούτε ο Τσοβόλας, ούτε ο Ρουμενιώτης, ούτε ο Πέτσος. Τα ονόματα είναι τυχαία ή. Εντελώς. Απλώς χαθήκαν τα λεφτά κάπου. Είναι, θα τα βρούμε. Πώς χάναμε καμιά φορά το πορτοφόλι και λέμε πού είναι το πορτοφόλι, πού είναι το πορτοφόλι. Και το βρίσκουμε. Κοιτάξτε, αυτοί που σας ανέφερα είναι οι υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος. Του συμφέροντος. Του δημοσίου. Του δημοσίου ολοκλήρωτα δεν αφήσαν και τίποτα. Το 1990, όταν θα είμαστε με το καλό πλήρες μέλος κράτος της ΕΟΚ. Θα είμαστε ακόμα κράτος. Γιατί να μην είμαστε. Πώς πούμε, τα εμπορικά όταν δεν έχουν λεφτά κλείνουν. Εμείς πώς θα είμαστε ανοιχτοί χωρίς λεφτά, χωρίς. Μα δεν ελπίζετε, δεν εύχεστε κάτι, καινούργιος χρόνος μπήκε. Μη μου το λες αυτό το καινούργιος χρόνος, χειρότερα με κάνεις παιδί μου. Καλά, πέστε μου μια ευχή. Τι ευχή. Να βγει ο ξάδερφός μου τη φυλακή. Έκλεψε. Αμα έκλεψε, θα ήταν στη φυλακή, παιδί μου. Θα σου έλεγα, είναι έξω άνθρωπος. Σου λέω, φυλακή. Γιατί τον βάλαν μέσα. Γιατί τον βάλαν μέσα, γιατί ήταν ο οδηγός από το φορτηγάκι αυτό που. Έφερε τα πράγματα του αυτονού. Ποιο αυτονού. Αυτονού που είναι τα μάτια του έτσι. Που κοιτάει το ένα το άλλο και τα δύο τα τίποτα που είναι σαν να βλέπει δύο κανάλια μαζί. Δεν ήταν δικά του τα air condition. Και ποιανού ήταν. Του ξαδέρφου σας. Ο ξαδέρφος μένει στο ξέφωτο. Δεν έχει σπίτι. Στο καθαρό αέρα μένει. Τι είναι το κάνει τον αέρα από το μηχάνημα. Δεν είναι γύφτος ο αυτός. Δεν είναι γύφτος αυτός. Είναι πρόεδρος. Χειρότερο. Έχει ήθος. Το ήθος δεν βγάζει κρύο αέρα, παιδί μου. Αυτά που λέτε είναι χαλκευμένα. Αρκοντίσιον ήταν, παιδί μου. Και μυθεύματα. Βγάζω και ζεστό αέρα, είναι η αλήθεια. Δεν ήταν δικά του. Πώς δεν είναι δικά του, παιδί μου. Τι νους είναι, τι που πήγαν το αρκοντίσιον, ορίστε, εδώ τα κουτιά είναι άδεια. Κάπου πήγαν. Πού πήγαν, θα γυρίσουν, πήγαν να πιούν έναν καφέ και θα γυρίσουν, δηλαδή πού πήγαν.
Μη λέτε ανακρίβεις χωρίς να έχετε στοιχεία. Πώς δεν έχω στοιχεία, τα κοτιά είναι άδεια, τα κοτιά. Πού πήγαν τα αρκωτήσια από μόνος, πήγαν πρωτοβολία, τα αρκωτήσια να φύγει, πού πήγε. Μα τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι και το κιμονό ήταν δικό του. Το κιμονό δεν ήταν δικό του, ήταν το αλλανού. Κάνει πρόβες στο καμασούτρα. Σούτρα, όχι σούτ. Σούτρα. Έχετε τελικά να δώσετε μια ευχή. Ευχή και κατάρα. Όχι, ευχή σκέτη. Ευχή σκέτη είναι δύσκολο, παιδί μου. Μια ευχή κατάρα μπορώ να πιο εύκολα. Όχι, κάντε μια προσπάθεια για μια ευχή σκέτη. Σκέτη, έτσι. Απλή, ας πούμε, χωρίς. Μια σκέτη ευχή. Αν μπορούμε, αν γίνεται, ας πούμε, μέσα στο 89, να μην τρελαθούμε. Γιατί επειδή γίνονται περίεργα πράγματα, να πώς αυτό, ας πούμε, το αρκωτήσιο. Πάει το αρκωτήσιο μόνο του, φεύγει, πάει κάπου σε ένα σπίτι που το κρυώνει, φεύγει. Μετά δεν ξέρουμε ούτε ποιος το έφερε, ούτε ποιος το πήγε, ούτε ποιος το κουβαλούσε, ούτε δίνει το χαρτί, ούτε ποιος το λέει. Ο ένας λέει δεν δικό μου, ο άλλος λέει δεν δικό μου. Τι είναι τότε, δεν καταλάβες. Το άλλο με τις τσάντες, αυτές που έχουν τα λεφτά μέσα, που περπατάει μια τσάντα μόνη της, και πάει και βρίσκει ένα σε μια κουνιά ένα χέρι, και το χέρι δεν έχει άνθρωπο, είναι σκέτο το χέρι. Ένα χέρι παίρνει μια τσάντα, βρίσκει μια άλλη τσάντα, βρίσκουν δύο τσάντες, μαζί κατεβαίνουν δύο τσάντες. Τα σκαλιά παν, έχω δύο τσάντες στην Ομόνια, πώς καθόμουν, έτσι. Βλέπω τέκ μια τσάντα πέρα από εδώ, πάει σε ένα υπουργείο, τσέκ πέρα μια τσάντα από εκεί, πάει σε ένα. Αυτή τσάντα ποιο την έπαιρνε, παιδί μου. Ποιο είμαι εγώ, ποιο είσαι εσύ, ο Κουσκουτάς ποιο είναι. Τα έκλεψε αυτό, δεν τα έκλεψε. Υπήρχαν λεφτά στην τράπεζα, δεν υπήρχαν. Ο Παπανδρέου ποιο είναι. Είναι αυτό, είναι ο ίδιο, είμαι ο κανένα άλλο. Είμαι. Τι. Και αυτή ποια είναι, ποιο είναι, τι, ποιο λέει την αλήθεια, παιδί μου. Ο Χαλικιά, α πούμε, έτσι. Αυτό τη λέει την αλήθεια, γιατί τη λέει. Ποιο τη λέει. Ο Κουτσόγερο μου είναι πιο. Πότε το κατάλαβα ο Κουτσόγερο ότι είναι πατεώνα Κουσκουτά τη 20ου ή 17. Και ο Παπανδρέου δεν κατάλαβε 16. Εγώ γιατί το ξέρω νωρίτερα. Πιο έξυπνο είμαι εγώ. Τα κουτιά, γιατί δεν είναι άδεια τα κουτιά. Θα τρελαθούμε, παιδί μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τρελαθούμε. Γιατί περίεργα πράγματα, αν γίνεται το 89, να μην τρελαθούμε. Τα κουτίσει. Πού τα κουτίσει, παιδί μου. Τα κουτίσει. Εγώ θα τα πληρώσω. Δεν πάρα και λέω κουτίσει, παιδί μου. Γιατί δεν τα πάρα και εγώ τα κουτίσει. Εγώ δεν πήγα και δεν τσιγά. Τι είναι, τι θα γίνει εδώ πέρα μέσα. Αυτό. Εκλογέ αμέσω. Μια απλή λογική δεν πάει, αλλά δεν είναι αυτό. Θα χαζέψουμε τελείως. Μια απλή λογική δεν είναι αυτό. Να βρούμε ποιο είναι τι, ποιο είναι ο καθένα αυτό. Απλή λογική. Απλή λογική μέσα τώρα εκλογές. Παναγία.